με τη συμμετοχή 2.340 αθλητών και παρουσία 12.000 επισκεπτών. Πραγματοποιήθηκε φέτος το 8ο Ζαγόρι Mountain Running, ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου στον όμορφο τόπο του Ζαγορίου. Το αγωνιστικό τριήμερο προσέφερε για ακόμη μια χρονιά μια ανεπανάληπτη αθλητική εμπειρία στους συμμετέχοντες στο καταπράσινο τοπίο των μονοπατιών της Τύμφης και του Ζαγορίου. Οι αθλητές των 4 αγώνων της διοργάνωσης, 80 χιλιόμετρων, 44 πλάς, 21 και 10 χιλιόμετρων, δοκιμάστηκαν σε δύσκολες τεχνικά διαδρομές, περνώντας ανάμεσα από πετρόκτιστα χωριά και παραδοσιακά γεφύρια, διασχίζοντας το επιβλητικό φαράγγι του Βίκου και θαυμάζοντας το μεγαλόπρεπες ορεινό τοπίο που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πάρκο Βίκου ΑΟΥ. Το φετινό Ζαγόρι Mountain Running σημείωσε σημαντική αύξηση συμμετοχών, γεγονός που υπογραμμίζει την τεράστια απήχησή του ως αθλητική διοργάνωση, αποτελώντας το κορυφαίο γεγονός του καλοκαιριού. Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα έλαβαν χώρα στο Τσεπέλοβο και τους κήπους κατά τη διάρκεια του τριημέρου, προσελκύοντας ακόμα περισσότερους επισκέπτες. Η μεγαλύτερη γιορτή ορεινού τρεξίματος έχει πλέον καθιερωθεί ως γεγονός διεθνούς εμβέλειας με συμμετοχές από 30 διαφορετικές χώρες. Την παράσταση έκλεψε η πολυπληθής παρουσία Κινέζων αθλητών, οι οποίοι μαζί με συμμετέχοντες από την Ινδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Νότια Αφρική, την Κύπρο και πολλές ακόμη χώρες του εξωτερικού, αλλά και εκατοντάδες Έλληνες, έτρεξαν με στόχο τον τερματισμό, την επαφή με τη φύση και τη χαρά της συμμετοχής σε μια μεγάλη γιορτή. Από τις φετινές αθλητικές επιδόσεις δεν έλειψαν τα ρεκόρ, ανεβάζοντας ακόμη πιο ψηλά τον πύχη για το 9ο Ζαγόρι Mountain Running. Η πρώτη εκκίνηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Τσεπέλοβο Ζαγόριο, με 203 δρομείς να συμμετέχουν στην απόλυτη πρόκληση ορεινού τρεξίματος της διαδρομής Τέρα 80 χιλιόμετρων. Ο πρωταθλητής μαραθωνίου και αγώνων ορεινού τρεξίματος Δημήτρης Θεοδωράκος, ασταμάτητος πραγματικά, κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά την πρώτη θέση, κόβοντας το νήμα του τερματισμού, καταρρύπτοντας εκ νέου το ρεκόρ της διαδρομής του αγώνα, το οποίο ο ίδιος κατήχε, αλλά και το προσωπικό του ρεκόρ, σημειώνοντας χρόνο 8 ώρων 33 λεπτών και 9 δευτερολέπτων. Η δεύτερη καλύτερη επίδοση σημειώθηκε από τον Δημήτρη Σελέτη, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο καταξιωμένος Ισπανός αθλητής Μάριο Ολμέντο Σάνκα. Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέκτησε η Καταρζίνα Σεκόσκα, δεύτερη τερμάτισε η Βασιλική Φαλάρα και τρίτη η Ανδριάνα Βασιλάτου. Να σημειωθεί τέλος πως η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Ζαγόρι Mountain Running συμμετέχει στη μεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας να μεταδοθεί μέσα από τη διοργάνωση μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα. Σε συνέχεια της περσινής επιτυχίας της ενέργειας, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων ενημερώθηκε και φέτος σχετικά με τη διαδικασία, ενώ πολλοί από αυτούς συμμετείχαν ενεργά ως εθελοντές δότες.